Μέχρι τώρα, όταν ακούω έναν θόρυβο, ο νους μου πάει ότι κάποιος μπορεί να έρθει και να κάνει έρευνα ή να μας πάρει πάλι. Αυτό δεν φεύγει πια. Αυτό είναι δεμένο, φαίνεται, με την ύπαρξή μας. Και πώς τα κρατήσατε, πώς τα κρύψατε τα από τους κρύβαμε φόρους? Σε τενεκέδες μέσα στο χώμα κάτω. Κρυβόμασταν. Είχαμε τσίλες. Εμείς ανεβαίναμε πάνω στο αυτό, στο μοναστήριο που ήταν τα κελιά. Και εκεί μέσα αυτή που είχε το κελί μας το παραχωρούσε, έφευγε. Και καθόμασταν εμείς με τη Ρόζα και με την Λίζα την κότου και γράφουμε. It's been over 2 months now that I've been asking my mom to tell me about her experiences during the Civil War. She was 9 at the time, and I know she remembers things, but she refuses to talk to me. Λίγο θα φύγουμε κι εμείς, δεν θα υπάρχει κανένας για να μαρτυρεί την περίοδο αυτή. Την ιστορία θα την γράψουν όπως αυτοί θέλουν. In 1947, the British declared that they could not hold on to Greece anymore. That's when President Truman announced his famous doctrine by which the United States had to help Greece in their fight against communism. Αυτό που θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να πούν στον κόσμο είναι ότι εμείς είμαστε οι νικητές του φασισμού και εμείς είμαστε αυτοί που φέρνουμε τη δημοκρατία. Αλλά η προπαγάνδα τους αυτή δεν μπορεί να σταθεί, γιατί και τις μαζικές εκτελέσεις υποστηρίζουν στην Ελλάδα και στρατόπεδα και υποστηρίζουν την κυβέρνηση της Αθήνας που έχει στρατόπεδα. Αυτοί οι άνθρωποι έχετε την εντύπωση ότι θα αφήσουν ποτέ να περάσει η ιστορία στα βιβλία? Καθόταν πάνω στα πόδια μου, έτσι όπως είμαι. Ο δεύτερος καθόταν στο κεφάλι μου και οι άλλοι δυο αλλάζανε χέρια με το βούρδουλα, με το γκλουπς. Αν έναν από αυτούς έβλεπα να βασανίζουν και ήταν στο χέρι μου να το εμποδίσω αυτό, θα το έκανα, έστω και σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι φοβερό πράγμα. Να μην δείχνω μάλλον τις συνέπειες του πόνου, της όλων αυτών. Νόμιζα ότι το κατάφερνα, ότι νόμιζα, δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω πόσο κρυβόμουν. If you want to know where the foundations of the current moment in history are, it's in the streets of Athens in 1944. Αφού καμιά φορά λέμε, βρε παιδιά, θα κλείσουμε τα μάτια μας και δεν θα δούμε τίποτα. Και πάλι το διασκεδάζουμε. Πάλι το διασκεδάζουμε. Α, βέβαια.